Φίβη, ξέρεις που είναι η Ζωή? Ναι, έφυγε πριν λίγο. Έχει ραντεβού με τη γυναικολόγο της. Α, στη γυναικολόγο της πήγε. Και γιατί δεν το είπε, λες και πρόκειται για κανένα μυστικό. Τώρα η Ζωή δεν θέλει να απασχολεί με τα προσωπικά της. Κι εγώ κακώς έκανα και σας το είπα. Εντάξει, μην αισθάνεσαι άσχημα τώρα. Εγώ σε ρώτησα. Αλλά δεν πρόκειται να αναφέρω τίποτα. Και πιστεύω ότι και η Μαρίνα θα το σεβαστεί και δεν θα πει κάτι. Εγώ, γιατί να πω κάτι. Πάντως, είμαι σίγουρη πως αυτή τη στιγμή θα ήθελες να είσαι μαζί με τη Ζωή στη γυναικολόγο. Να δεις και το γονάκι σου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρεις, ακόμα δεν έχω συνηθίσει την ιδέα ότι έχω κόρη και θα γίνω παππούς. Και τι παππούς. Νεότατος και γοητευτικός. Σε ευχαριστώ. Πάντως, θα έκανε πολύ καλό στη σχέση σας αν έμπαινε περισσότερο στη φάση με το μωρό. Αν πήγαινε με τη Ζωή στη γυναικολόγο, αν πηγαίνατε μαζί για ψώνια για το μωρό. Ξέρεις. Ναι, ναι, ξέρω. Απλώς δεν θέλω να την πιέσω για τίποτα. Μωρό μου, όλα καλά? Καλύτερα. Να, είχαμε εδώ μια κουβέντα και ξεχάστηκα. Μου έλεγε τώρα ο Μάρκ πόσο πολύ θα ήθελε να είναι με τη Ζωή στη γυναικολόγο, να δει και το εγγόνι του. Α, στη γυναικολόγο πήγε σήμερα η Ζωή. Δεν το ξέρα. Εσύ γιατί να το ξέρεις? Τώρα ήρθες? Ναι, μόλις. Είχα ραντεβού με έναν πελάτη. Μου ξανάρθει η ζαλάδα. Μωρό μου, πάω να πάρω τα πράγματά μου να πάμε σπίτι μας. Με πελάτη σου, ναι. Κοίτα τη δουλειά σου εσύ. Η κόρη μου είναι η δουλειά μου. Αυτό να ξέρεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε η εκπομπή μας φιλοξενεί τον Μίλτο. Ο Μίλτος ζει ένα δράμα. Η γυναίκα του τον άφησε για τον μπατζανάκι του. Βασικά,